Και κύριοι, κατατίθεται αύριο στη Βουλή, όπως γνωρίζετε, το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019, το οποίο διαψεύδει τελικώς τους καταστροφολόγους και τους κινδυνολόγους. Διαψεύδει όλους εκείνους που επί αρκετούς μήνες στήριξαν την αντιπολιτευτική τους τακτική απέναντι στην κυβέρνηση με διαστρεβλώσεις, ψευδείς ειδήσεις, αλλά και σε επιχειρήσεις υπονόμευσης με κάθε ευκαιρία. Επιχειρήσεις υπονόμευσης μιας μεγάλης προσπάθειας που κατευλήθη από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας, ώστε να μην εφαρμοστεί το μέτρο της περικοπής των συντάξεων από 1η-1η του 2019. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης ότι το μέτρο αυτό είναι δημοσιονομικού χαρακτήρα και φυσικά αχρίαστο για την επίτευξη του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 3,5% για το 2019 και εντεύθυν, φαίνεται ότι έχουν βρει ευήκο αότα κατά την επεξεργασία του ελληνικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Και η έκθεση της Κομισιόν, που θα αναρτηθεί όπως ξέρετε αύριο το πρωί, είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι θετική σχετικά. Καταραίει επομένως το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας περί τετάρτου μνημονίου. Αφήγημα που στηρίχθηκε αποκλειστικά στην υποτιθέμενη εφαρμογή μέτρων που είχαν προνομοθετηθεί κατά τη φάση ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης μετά τη σχετική επιμονή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έχει λοιπόν τώρα ενδιαφέρον να δούμε τις αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας μπροστά σε αυτή την εξέλιξη. Θα αναγνωρίσει ότι τόσο καιρό προσπαθούσε να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα? Θα αναγνωρίσει ότι κινδυνολογούσε ασύστολα? Θα αναγνωρίσει ότι δεν υπάρχει τέταρτο μνημόνιο και ότι η χώρα κάνει τα πρώτα βήματά της χωρίς τους περιορισμούς της Μνημονιακής Επιτροπίας? Ή θα επιμείνει στη γραμμή του κ. Χατζηδάκη, που το καλοκαίρι εγκαλούσε τον ίδιο τον αρμόδιο Ευρωπαϊκό Επίτροπο κ. Μοσκοβισή, όταν εκείνος ενώπιον της Ελληνικής Βουλής άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο της μη περικοπής των συντάξεων? Ο προϋπολογισμός όμως του 2019 είναι για πρώτη φορά μετά από μια ολόκληρη δεκαετία προϋπολογισμός κελελογισμένης δημοσιονομικής επέκτασης. Θα περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα αυτά, μάλιστα, δεν θα είναι ύψους 750 εκατομμυρίων όπως είχε προϋπολογιστεί αρχικά, αλλά θα ξεπεράσουν τα 900 εκατομμύρια, καθώς έχει εξασφαλιστεί ο σχετικός δημοσιονομικός χώρος για το 2019 και μετά. Άλλη μια εξέλιξη που φέρνει σε αμηχανία τη Νέα Δημοκρατία, καθώς αποδεικνύει τη θετική πορεία των δημοσίων οικονομικών αλλά και της ελληνικής οικονομίας εν γέννη. Ειδικότερα, όλοι οι θεμελιώδεις δείκτες εμφανίζουν αυτή τη στιγμή σταθερή πορεία ανάκαμψης. Η ελληνική οικονομία αναμένεται το 2018 να κλείσει με τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης της τελευταίας δεκαετίας. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις παρουσιάζουν αύξηση 16,8% στο οκτάμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο του 2017, που υπενθυμίζω ότι ήταν έτος ρεκόρ για τη δεκαετία σε ό,τι αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Την ίδια στιγμή οι εξαγωγές, το λιανικό εμπόριο, η βιομηχανική παραγωγή, το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης, οι συστάσεις νέων επιχειρήσεων παρουσιάζουν αυξητική πορεία. Είναι ακριβώς αυτή η αναντίστρεπτη πλέον τροχιά που δεν αφήνει καμιά αμφιβολία ότι η Νέα Δημοκρατία, που επένδυσε στην οικονομική καταστροφή, θα ψάξει αλλού για να οικοδομήσει την αντιπολιτευτική της ρητορική. Δεν μας κάνει εντύπωση λοιπόν καθόλου που οι πρόσφατες αναφορές της δεν ασχολούνται με την πορεία της οικονομίας, αλλά διαρκώς προσπαθούν να μετατοπίσουν το ενδιαφέρον σε θέματα της ακροδεξιάς ατζέντας που η Νέα Δημοκρατία έχει υιοθετήσει. Σε ό,τι αφορά τώρα το ζήτημα συμφωνίας Εκκλησίας-Πολιτείας ή της πρότασης συμφωνίας Εκκλησίας-Πολιτείας, η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο διαλόγου και συνεννόησης με την Εκκλησία, στο πλαίσιο και στο πνεύμα της συμφωνίας, η οποία ανακοινώθηκε στις κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο, καθώς πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να βρεθεί υποφελέστερο πλαίσιο για την Εκκλησία αλλά και για την Πολιτεία. Η κυβέρνηση ούτε βιάζεται ούτε πιέζεται. Επιχειρεί να επιλύσει ένα ζήτημα το οποίο παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και 80 περίπου χρόνια και διαθέτει τη σχετική πολιτική βούληση στο πλαίσιο ενός ειλικρινούς διαλόγου. Ωστόσο, η Εκκλησία οφείλει να κατανοήσει ότι δεν αποτελεί αρμοδιότητά της να αποφασίζει για θέματα τα οποία υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της πολιτείας, όπως για παράδειγμα ποιες ανάγκες υπάρχουν για δημοσίους υπαλλήλους. Η πρόταση συμφωνίας προβλέπει την νομοθετική κατοχήρωση της μισθοδοσίας των κληρικών, η οποία νομικά και θεσμικά δεν αναγνωρίζεται σήμερα ως ανταπόδοση της πολιτείας προς την Εκκλησία. Αν αυτό το βήμα, εποφελία της Εκκλησίας, η ίδια δεν το επιθυμεί, τότε μάλλον αφήνει την πρωτοβουλία των αποφάσεων αποκλειστικά στην πολιτεία. Το επόμενο διάστημα, εμείς, σε κάθε περίπτωση, θα εκπονήσουμε το σχετικό σχέδιο νόμου, διότι η επιθυμία μας είναι η αλληλοκατανόηση και η συνένεση. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη δώσει εντολή στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κύριο Γαβρόγλου, να εκκινήσει κύκλο συναντήσεων με τον Πατριάρχη, με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ειρηναίο, αλλά και με τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσων,
ώστε να διευκρινιστούν πτυχές της πρότασης, οι οποίες μπορεί να μην ήταν σαφείς στην αρχή. Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές αποφάσεις επί του ζητήματος θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση όταν έρθει η κατάλληλη ώρα. Παρακαλώ, κυρία Ζωμπά. Αναφέρατε ότι η κυβέρνηση ούτε βιάζεται ούτε πιέζεται. Το γεγονός ότι δεν βιάζεται σημαίνει ότι ίσως μετατεθεί χρονικά το σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί στη Βουλή για τη ρύθμιση αυτών των ζητημάτων. Και ένα ακόμη ερώτημα. Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις που έχουν σημειωθεί μέσα στον κλήρο για το μισθολογικό τους, συζητάτε ή προτίθεστε να κάνετε να τους παρέχετε κάποιες περαιτέρω διαβεβαιώσεις μέσω μιας νομικής ή άλλης φόρμουλας, ώστε να μην αισθάνονται την ανασφάλεια την οποία επικαλούνται ότι αισθάνονται για τα μισθολογικά και τα εργασιακά τους. Mm-hmm. Κοιτάξτε, κυρία Ζορμπά, μιλάμε για μία συμφωνία ή μία πρόταση συμφωνίας, η οποία σκοπεύει να επιλύσει μια ιστορική εκκρεμότητα που, όπως είπα και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση, κρατά εδώ και 80 περίπου χρόνια. Επομένως, ο χρόνος της κατάθεσης του νομοσχεδίου δεν είναι το πρώτιστο που πρέπει να μας απασχολεί. Εμείς, αν θα γίνει δηλαδή σε έναν μήνα, σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες, δεν έχει τόση σημασία μπροστά στο μέγεθος της ιστορικής εκκρεμότητας την οποία προσπαθούμε να επιλύσουμε. Από τη δική μας πλευρά θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια του διαλόγου με την Εκκλησία. Θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πτυχές της πρότασης συμφωνίας, οι οποίες μπορεί να μην έγιναν απολύτως κατανοητές ή να μην ήταν από την αρχή τόσο σαφείς όσο θα έπρεπε. Την ίδια στιγμή επίσης θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα αίσθημα ασφάλειας στους κληρικούς, καθώς από την πρώτη στιγμή δεν είχαμε δώσει σε καμία περίπτωση, ούτε θέλαμε, ούτε δώσαμε σε καμία περίπτωση την αίσθηση στον οποιονδήποτε ότι τίθεται εν κινδύνο το μισθολογικό καθεστώς, η μισθοδοσία ή η θέση των 10.000 ιερέων που αυτή τη στιγμή είναι εκκλησιαστική λειτουργή της Εκκλησίας της Ελλάδος. Από τη δική μας πλευρά είμαστε διατεθειμένοι, ξαναλέω, να δώσουμε όλες τις διαβεβαιώσεις και σε πολιτικό επίπεδο και στο επίπεδο του διαλόγου, αλλά πολύ περισσότερο και σε νομοθετικό επίπεδο, ώστε να μην υπάρχει αυτή η ανασφάλεια που όμως θέλω να επαναλάβω ότι δεν ήταν απολύτως λογική, με δεδομένο ότι αν διαβάσει κανείς τα 15 σημεία της πρότασης συμφωνίας, γινόταν απολύτως καθαρό ότι δεν πρόκειται να τεθεί σε κίνδυνο κανένα εργασιακό, ασφαλιστικό ή άλλο δικαίωμα το οποίο έχουν κατηχυρώσει οι 10.000 κληρικοί. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, λέτε ότι θα εξαντλήσετε κάθε περιθώριο διαλόγου, αλλά από την άλλη όμως προειδοποιείτε ότι σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση θα νομοθετήσει μόνο μερός. Και μιας και αναφέρεστε σε αυτόν τον διάλογο, ο Πρωθυπουργός, εφόσον θα προχωρούσε αυτό το ζήτημα με τους κληρικούς, με την αλλαγή του μισθολογικού καθεστώτος, γιατί δεν έκανε μια συνάντηση και μαζί τους και η συμφωνία φάνηκε να είναι ανάμεσα στον ίδιο και τον Αρχιεπίσκοπο? Κάνετε μια σειρά από παραδοχές, τις οποίες δεν μπορώ να συμμεριστώ. Εγώ πουθενά στην εισαγωγική μου τοποθέτηση δεν μίλησα για μονομενή ενέργεια. Μίλησα για το γεγονός ότι τις τελικές αποφάσεις σε κάθε περίπτωση τις παίρνει η κυβέρνηση, η οποία έχει, και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει και το τεκμήριο της αρμοδιότητας. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τις συναντήσεις, η πρόταση συμφωνίας έγινε μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου. Συναντήσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός είναι με στελέχη της πολιτικής ηγεσίας, είναι με τους αρμόδιους υπουργούς, έθεσε το θέμα και θα θέσει το θέμα στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα και από εκεί και πέρα η Εκκλησία θα κάνει τις κινήσεις που εκείνη θεωρεί ότι είναι οι ενδεδειγμένες στο πλαίσιο των δικών της αρμοδιοτήτων και στο πλαίσιο των δικών της εσωτερικών οργάνων. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς μιλήσαμε από την πρώτη στιγμή για πρόταση συμφωνίας, η οποία θα πρέπει να τεθεί υπό τις απαραίτητες διαδικασίες έγκρισης και από το Υπουργικό Συμβούλιο αλλά και από την Ιεραρχία της Ελλάδος. Από την Ιεραρχία της Εκκλησίας, με συγχωρείτε. Παρακαλώ, κύριε Φασούλα. Κύριε εκπρόσωπε, αν καταλαβαίνω αυτά που λέτε, κουβεντιάζετε όλα με την Εκκλησία εκτός το θέμα του μισθολογικού ή το μισθολογικό, με συγχωρείτε ένα λεπτό, ή το μισθολογικό θα βρεθεί στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο κύριος Γαβρόγλου με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης?
συζητάμε εξαντλώντας κάθε περιθώριο το σύνολο της πρότασης συμφωνίας έτσι όπως αυτή διατυπώθηκε κατά την κοινή παρουσίαση του Πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου. Παρακαλώ. Την ίδια στιγμή που λέτε αυτά υπάρχουν ιεράρχες οι οποίοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο διατυπώνουν τη διαφωνία τους αλλά και συγκεκριμένες αιχμές. Όπως παραδείγματος χάρη ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, ο οποίος απευθύνεται σε εσάς προσωπικά ότι με τις δηλώσεις σας περί των 10.000 προσλήψεων τεινάξατε τη συμφωνία στον αέρα. Πώς απαντάτε πάνω σε αυτές τις φωνές? Ακούστε, διάβασα την σχετική δήλωση του του Μητροπολίτη, του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χρυσόστομου. Θέλω να σας πω ότι ανέφερε υποτιθέμενα αποσπάσματα δικών μου δηλώσεων τα οποία δεν έγιναν ποτέ. Ότι εγώ δήθεν μίλησα για 10.000 απολύσεις κληρικών, κάτι το οποίο δεν υφίσταται σε καμία περίπτωση, δεν έχει ποτέ υποθεί ούτε σε αυτήν εδώ την αίθουσα ούτε πουθενά αλλού. Αντιθέτως, μιλήσαμε για μια πρόταση συμφωνίας την οποία έκανε ο Πρωθυπουργός με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και την ανακοίνωσε μαζί και η οποία αναφέρεται πολύ συγκεκριμένα στο ότι με βάση αυτή την πρόταση οι 10.000 ιερείς δεν θα... Οι 10.000 κληρικοί δεν θα ανήκουν στην ενιαία αρχή πληρωμών, αλλά αντιθέτως θα αναλάβει η Εκκλησία την μισθοδοσία τους έτσι ώστε να αποκτήσει και την απαραίτητη αυτονομία και αυτοτέλειά της έναντι του ελληνικού κράτους, πράγμα το οποίο θεωρούμε ότι είναι απολύτως εποφελές. Επομένως, δηλώσεις οι οποίες ενδεχομένως να μην έχουν κατανοηθεί σαφώς, είμαστε διατεθειμένοι κάθε φορά να τις ξεκαθαρίζουμε ή και να τις επαναλαμβάνουμε. Νομίζω ότι ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος είτε δεν ενημερώθηκε ορθά είτε δεν κατενόησε τις δηλώσεις μου. Σε κάθε περίπτωση εγώ επαναλαμβάνω ότι δεν τίθεται θέμα απόλυσης οποιουδήποτε κληρικού. Αντιθέτως, όλα τα εργασιακά δικαιώματα αλλά και όλα τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των κληρικών φυσικά και σε μια νομοθετική πρωτοβουλία η οποία θα πάρθει από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης θα διασφαλιστούν στο ακέραιο. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι θα πρέπει να δίνουμε περισσότερο βάρος στην ουσία των προτάσεων οι οποίες κατατίθενται, στην ουσία των δηλώσεων αλλά και στο γράμμα των δηλώσεων οι οποίες κάθε φορά γίνονται, να συνειδητοποιήσουμε όλοι τη μεγάλη ευθύνη αλλά και την πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχουμε ως ελληνικό κράτος αλλά και ως ελληνική εκκλησία για να επιλύσουμε μια εκκρεμότητα που επαναλαμβάνω είναι ιστορικού χαρακτήρα. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη λοιπόν πρόταση πρέπει από τη μεριά της Εκκλησίας να ειδωθεί με ακριβώς αυτό το αίσθημα της νυφαλιότητας, με αυτό το αίσθημα της υπευθυνότητας και με αυτό το αίσθημα της μεγάλης ιστορικής πρόκλησης την οποία αποτελεί η συμφωνία αυτή. Νομίζω ότι θα κάνουμε ένα πολύ αποφασιστικό βήμα προς τα μπροστά και για την αυτοτέλεια της Εκκλησίας αλλά και για, και για τον εξορθολογισμό των σχέσεών της με το ελληνικό κράτος αν κάνουμε αποδεκτή την πρόταση που κατατέθηκε από τον Πρωθυπουργό και τον Αρχιεπίσκοπο πριν από λίγες εβδομάδες. Παρακαλώ, κυρία Τσικρίκα. Αν μπορώ να αλλάξουμε θέμα. Σήμερα... Αν υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να ρωτήσει για την Εκκλησία, για να μην επανερχόμαστε διαρκώς. Παρακαλώ. Αναφερθήκατε προηγουμένως στις 10.000 προσλήψεις, απολύσεις κτλ. Αυτές έχουν την έγκριση. Απολύσεις. Δεν υπήρξε καμία. Ναι, δεν υπήρξε καμία, ναι. Σαφώς. Ούτε πρόκειται να υπάρξει καμία απολύση. Έτσι, μπράβο. Έχετε την έγκριση των θεσμών να προχωρήσετε σε 10.000 αναπληρώσεις? Έχετε μιλήσει, συζητήσει καθόλου με αυτό, με τους θεσμούς, κατά πρώτον? Και δεύτερον, ζητήσετε από τους ιερείς να μην υπάρχει κανένα αίσθημα ανασφάλειας? Ότι λέτε, τους παρέχουμε όλες διαβεβαιώσεις να μην έχουν καμία ανασφάλεια. Σαφώς. Αν θα φύγουν από αυτό το καθεστώς ο δημοσιοπαλληλικός, σε τι καθεστώς θα περιέλθουν αυτοί οι άνθρωποι? Θα σας πω, καταρχήν η κληρική αυτή τη στιγμή, ξεκινάω από το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, η κληρική αυτή τη στιγμή έχουν ένα καθεστώς ιονή δημοσίου υπαλλήλου. Είναι στην πραγματικότητα εκκλησιαστική λειτουργή, επομένως δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι με τη στενή έννοια. Από εκεί και πέρα σας εξήγησα ότι όλες οι νομικές ρυθμίσεις και όλες οι νομικές, αν θέλετε, όλες οι νομικές διαβεβαιώσεις θα δοθούν όταν η συμφωνία πάρει νομοτεχνικό χαρακτήρα και με αυτή την έννοια θα επιληθούν και όλα τα πολύπλοκα αυτά νομικά ζητήματα, τα οποία ωστόσο έχουν και ένα πραγματικό περιεχόμενο καθώς επηρεάζουν πραγματικές ζωές πραγματικών ανθρώπων.
κάνουμε. Με αυτή την έννοια, εγώ σας λέω ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να κάνει όλες τις απαραίτητες και πολιτικές, αλλά κυρίως νομικές ενέργειες για την πλήρη εξασφάλιση του καθεστώτος εντός του οποίου οι κληρικοί παρέχουν αυτήν την σημαντική λειτουργία. Σε ό,τι αφορά τώρα το ζήτημα της συνεννόησης με τους θεσμούς, πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά έχουν προβλεφθεί στην συμφωνία την οποία έχουμε κάνει για την καθαρή έξοδο από το πρόγραμμα. Τι προβλέπει αυτή η συμφωνία? Προβλέπει ότι στο ελληνικό δημόσιο θα ισχύει ο κανόνας ένας, μία αποχώρηση για μία πρόσληψη, ο λεγόμενος κανόνας ένα προς ένα. Ο κύριος Μητσοτάκης βεβαίως, παρεμπιπτόντως να το πω και αυτό, δεν τον θέλει αυτό τον κανόνα. Θέλει να επανέλθουμε στο καθεστώς του βαθέως μνημονίου, όταν ίσχυε ο κανόνας ένας προς πέντε, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις. Αυτό βεβαίως δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει για νοσοκομεία, σχολεία, υπηρεσίες πρόνοιας του ελληνικού δημοσίου. Αυτό φαντάζομαι το ξέρει καλύτερα ο κύριος Μητσοτάκης και όσοι επεξεργάζονται τις προγραμματικές του προτάσεις, οι οποίες κατά κύριο λόγο σκοπεύουν ακριβώς στην κατεδάφιση κάθε κοινωνικής δομής του ελληνικού κράτους και το άνοιγμα κοινωνικών υπηρεσιών στην ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Αυτό όμως που πρέπει να σας πω είναι ότι εφόσον οι 10.000 κληρικοί δεν θα περιλαμβάνονται σε αυτό το οποίο θα ονομάζαμε στενό δημοσιοϋπαλληλικό τομέα, ο κανόνας ένα προς ένα μπορεί να εφαρμοστεί για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε ακριβώς αυτές τις κοινωνικές δομές του ελληνικού κράτους. Ωστόσο, πρέπει να σας πω και κάτι περισσότερο. Ανεξαρτήτως της πορείας της πρότασης συμφωνίας από την ελληνική κυβέρνηση, υπάρχει ένας σαφής προγραμματισμός και μια σαφής βούληση να προχωρήσει στην ενίσχυση των τομέων του κοινωνικού κράτους που το έχουν απολύτως ανάγκη. Θέλω να σας πω, ας πούμε, το παράδειγμα των εκπαιδευτικών. Αυτή τη στιγμή η χώρα καλύπτει τις ανάγκες της σε εκπαιδευτικό προσωπικό, έχοντας περίπου το 20% των εκπαιδευτικών σε καθεστώς αναπληρωτή. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα και έχουμε ως πολιτικό στόχο εντός των επόμενων ετών να ρίξουμε αυτό το ποσοστό των αναπληρωτών στο 5%. Πώς? Κάνοντας μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού περίπου 15.000, διότι αυτό είναι ο αριθμός που απαιτείται για να ρίξουμε το ποσοστό των αναπληρωτών στο 5%. Αυτό είναι μια προγραμματική δέσμευση και μια πολιτική βούληση της σημερινής κυβέρνησης, η οποία θα προχωρήσει ανεξαρτήτως της πορείας της συμφωνίας με την Εκκλησία. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για το ιατρικό προσωπικό, το νοσηλευτικό προσωπικό, το επικουρικό προσωπικό των νοσοκομείων, που όλοι νομίζω σε αυτήν εδώ την αίθουσα, αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, θα συμφωνούσε ότι χρειάζεται ενίσχυση για να μπορέσουν όλες οι νοσοκομιακές δομές, οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, να λειτουργήσουν με τρόπο αποτελεσματικό και ανταποδοτικό προς το κοινωνικό σύνολο. Το αυτό ισχύει για τις δομές πρόνοιας και φυσικά και για όλες τις υπόλοιπες δομές του ελληνικού κράτους, οι οποίες χρειάζονται ενίσχυση, είτε αυτό αφορά τον πολύ στενό δημόσιο τομέα, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και ούτω καθεξής. Παρακαλώ, κύριε Τσακίρη. Ήθελα να σας ρωτήσω αν σας προβληματίζει το γεγονός, με βάση και τις δηλώσεις που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα, ότι διαφαίνεται ότι κάποιοι, να μην πω η συντριπτική πλειοψηφία των κληρικών, δεν εμπιστεύεται τους ίδιους τους ιεράρχες. Οπότε στο θέμα της μισθοδοσίας, δηλαδή αυτή τη στιγμή πληρώνονται από το κράτος, δεν θέλουν προφανώς να πληρώνονται από την Εκκλησία, ίσως γιατί δεν τους εμπιστεύονται. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα έφτανα στο σημείο να κάνω μια τέτοια εκτίμηση. Αυτά βεβαίως είναι και θέματα που αφορούν την Εκκλησία. Αυτό το οποίο κατανοώ εγώ είναι ότι υπάρχει στην Εκκλησία της Ελλάδος και στην ιεραρχία, αλλά και στο μεταξύ των κληρικών, μια συζήτηση η οποία είναι απολύτως εύλογη, είναι θεμητή, είναι και λογική όταν γίνεται μια πρόταση η οποία σκοπεύει να επιλύσει μια ιστορική εκκρεμότητα δεκαετιών. Δημιουργεί μια αναστάτωση ανεξαρτήτως του περιεχομένου και με αυτή την έννοια εκτιμώ ότι, αν θέλετε, η ανησυχία δεν αφορά τόσο πολύ την εμπιστοσύνη που μπορεί να έχουν οι κληρικοί στους ιεράρχες, αλλά αντιθέτως αφορά μια πραγματική κατάσταση ανεξαρτήτως της ιδιότητας του καθενός. Δηλαδή, οποιοδήποτε τίθεται σε μια κατάσταση όπου μεταβαίνει από ένα συγκεκριμένο καθεστώς σε ένα άλλο, είναι απολύτως λογικό να έχει και μια σχετική ανησυχία και μια σχετική ανασφάλεια. Αυτό σχετίζεται
κατά τη γνώμη μου, και με την κρίση εμπιστοσύνης που υπάρχει στους θεσμούς, στο πολιτικό σύστημα γενικότερα. Εμείς αυτό το οποίο προσπαθούμε ως ελληνική κυβέρνηση είναι να αποκαταστήσουμε αυτή την κρίση εμπιστοσύνης, να εγκαθιδρύσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και της ελληνικής πολιτείας, αλλά και όλων των υπόλοιπων θεσμών. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια διεργασία η οποία έχει ανάγκη χρόνο και παίρνει χρόνο. Νομίζω όμως ότι βαδίζουμε σε μια καλή κατεύθυνση ως προς την αποκατάσταση των σχέσεων εμπιστοσύνης των πολιτών με τους θεσμούς. Παρακαλώ, κύριε Τσιγουρή. Συνέχεια, κυρία Κυριακή. Θα ήθελα να ρωτήσω αν βλέπετε δάκτυλο της αντιπολίτευσης πίσω από την άρνηση συγκεκριμένου τμήματος της ιεραρχίας στο να τορπιλιστεί αυτή η συμφωνία. Και ένα δεύτερο ερώτημα, στο αν όντως αυτή η πρωτοβουλία έχει ιστορικό χαρακτήρα, όπως ιστορικό χαρακτήρα είχε και αποδώσατε στην Συμφωνία των Πρεσπών. Θα ήθελα να ρωτήσω αν εκτιμάτε τώρα πια ότι υπήρχε περιθώριο καλύτερης προετοιμασίας ή συνεννόησης με τα άλλα κόμματα, ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί η έλλειψη ενημέρωσης, έστω και, και προσχηματικά ως άρνηση συνένεση αυτή τη συμφωνία. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θα σας πω το εξής, κύριε Τσιγουρή. Υπάρχει προφανώς πολιτικός δάκτυλος, υπάρχει προφανώς πολιτική παρέμβαση στα εσωτερικά της Εκκλησίας, η οποία δεν μας κάνει καθόλου ευτυχείς, δεν μας ικανοποιεί καθόλου. Το θεωρούμε μια απαράδεκτη πολιτική τακτική από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία όμως, για να σας πω την αλήθεια, τα τελευταία χρόνια μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου τύπου πρακτικές. Θα σας θυμίσω τις συναντήσεις του κ. Μητσοτάκη με την γερμανική κυβέρνηση, όπου παρακαλούσε ο κ. Μητσοτάκης κατά την περίοδο, αν δεν κάνω λάθος, της δεύτερης αξιολόγησης, στη γερμανική κυβέρνηση να μην κάνει χατήρια στην Ελλάδα, στην ελληνική κυβέρνηση, και να εξαντλήσει την αυστηρότητά της για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Ήταν προφανώς μια κίνηση ευθείας υπονόμευσης του κυβερνητικού έργου, αλλά κυρίως των συμφερόντων της χώρας. Το ίδιο πράγμα έκανε και στην περίπτωση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Προσπάθησε να δημιουργήσει μια κρίση εμπιστοσύνης μεταξύ της κυβέρνησης πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της ελληνικής κυβέρνησης σε μια πάρα πολύ ευαίσθητη στιγμή των διαπραγματεύσεων. Πάλι με ένα μυστικό ραντεβού της κυρίας Πυράκη με τον κύριο Ζάεφ. Το ίδιο πράγμα έκανε και καθ' όλη τη διάρκεια των προσπαθειών που κατέβαλε η ελληνική κυβέρνηση για τη μη εφαρμογή του μέτρου της περικοπής των συντάξεων την 1η-1η του 2019, με τις συναντήσεις αλλά και και τα αιτήματα προς τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, επίσης να εξαντλήσει την αυστηρότητά του προς την ελληνική κυβέρνηση, να μας κάνει, αν θέλετε, καψόνια και να μην επιτρέψει την μη εφαρμογή του μέτρου. Τα ίδια πράγματα νομίζω ότι κάνει ο κ. Μητσοτάκης και η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και σε αυτήν την περίπτωση της συμφωνίας, της πρότασης συμφωνίας με την Εκκλησία. Δηλαδή προσπαθεί με κάθε τρόπο ο κ. Μητσοτάκης, έτσι ώστε η κυβέρνηση να μην πιστωθεί την επίλυση ιστορικών εκκρεμωτήτων, μεγάλων πολιτικών ζητημάτων, μεγάλων κοινωνικών ζητημάτων που πάρε τη χώρα ένα βήμα μπροστά. Προσπαθεί λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης να υπονομεύσει κάθε προσπάθεια η οποία δεν έχει να κάνει με την με τις πολιτικές στοχεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Έχει να κάνει με το καλό της ελληνικής κοινωνίας, έχει να κάνει με το γενικό καλό, έχει να κάνει με το δημόσιο συμφέρον. Επομένως, ο κ. Μητσοτάκης, κάνοντας όλα αυτά στην πραγματικότητα, υπονομεύοντας δήθεν την κυβέρνηση, προξενεί κακό στην ελληνική κοινωνία, στους θεσμούς, στην πορεία της χώρας προς το μέλλον. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβει και να σταματήσει να συμπεριφέρεται σαν κακομαθημένο παιδί. Η λογική του κυρίου Μητσοτάκη είναι η λογική του κακομαθημένου παιδιού. Εν πάση περιπτώσει, εμείς το παρακολουθούμε αυτές τις πολιτικές πρωτοβουλίες με συμπάθεια, οφείλω να σας πω, καθώς αναδεικνύουν έναν πολιτικό αρχηγό σε απόλυτη πολιτική αμηχανία, και θέλουμε να τον διαβεβαιώσουμε ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τη χώρα, μη λαμβάνοντας υπόψη τις δικές του πολιτικές ευαισθησίες ή, αν θέλετε, τα δικά του πολιτικά συμπλέγματα. Σε ό,τι αφορά τώρα το ζήτημα της μη ενημέρωσης των
πολιτικών κομμάτων για το ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών, δεν νομίζω ότι έχετε δίκιο. Από την πρώτη στιγμή εμείς αυτό το οποίο δηλώσαμε ήταν ότι θα συνεχίσουμε τη διαπραγμάτευση στη γραμμή η οποία είχε διατυπωθεί και είχε για πρώτη φορά συγκροτηθεί το πριν από 20 χρόνια περίπου στην ενδιάμεση συμφωνία και στη συνέχεια επικαιροποιήθηκε το 2008 κατά την περίοδο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε για μια συμφωνία η οποία θα περιέχει έναν γεωγραφικό προδιορισμό και μάλιστα προσθέσαμε σε αυτή τη γραμμή που τότε είχε συγκροτηθεί και την αναγκαιότητα της συνταγματικής αναθεώρησης για να μπορέσει να γίνει δεκτή μια οποιαδήποτε συμφωνία με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και αυτό τον πολιτικό στόχο που θέσαμε, δηλαδή να υπάρξει συνταγματική τροποποίηση του ονόματος γειτονικής χώρας, την επιτύχαμε. Καθ' όλη τη διάρκεια δε των διαπραγματεύσεων, δεν ήμασταν εμείς αυτοί που κάναμε μυστική διπλωματία. Μυστική παραδιπλωματία έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, η κυρία Σπυράκη, έκαναν όλοι εκείνοι οι οποίοι θέλησαν να υπονομεύσουν αυτή τη συμφωνία. Αντιθέτως, βρισκόμασταν σε διαρκή επαφή με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, βρισκόμασταν σε διαρκή επαφή με όσους είχαν την ευθύνη από τα κόμματά τους για την εξωτερική πολιτική και στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Ενημερώναμε διαρκώς για την πορεία των διαπραγματεύσεων και τελικά νομίζω ότι η συμφωνία την οποία επιτύχαμε ήταν μια συμφωνία την οποία ποτέ στο παρελθόν δεν θα είχε ονειρευτεί οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Παρακαλώ, κύριε Κεχαγιά. Κύριε εκπρόσωπε, διευκρινιστικά, σε τι βάθος χρόνου θα γίνουν οι 15.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών? Σας είπαμε, έχουμε ένα σχέδιο το οποίο τηρεί τον κανόνα ένα προς ένα. Το σχέδιο αυτό αφορά την επόμενη περίπου τριετία. Δηλαδή, έχουμε ήδη για το 2018 15.000 προσλήψεις, εκ των οποίων 4.500 τουλάχιστον θα αφορούν τους εκπαιδευτικούς με τις μόνιμες προσλήψεις στα προγράμματα ειδικής αγωγής και από εκεί και πέρα και για το 2020 και για το 2021 έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες θέσεις που πρέπει να καλυφθούν και στο πλαίσιο αυτό ακριβώς θα προχωρήσουμε. Δεν ολοκλήρωσα, παρακαλώ. Και μία δεύτερη. Με συγχωρείτε, δεν πειράζει. Καλύτερα για να μην σας αποσπάσω την προσοχή. Σε περίπτωση που οι ιερείς δεν καμφθούν από τις νομικές διαβεβαιώσεις που λέει η κυβέρνηση ότι θα δώσει αυτή τη νομική ασφάλεια σε σχέση με τα εργασιακά τους, μπορείτε να αποκλείσετε αυτή τη στιγμή την πιθανότητα η κυβέρνηση τελικώς να αποσύρει τους κληρικούς, τους 10.000, από τη μισθοδοσία του δημοσίου? Ακούστε, κυρία Κεχαγιά, το είπα και εισαγωγικά, ο στόχος της κυβέρνησης είναι να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια του διαλόγου και να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με συνένεση, κατανόηση, ομοφωνία. Δεν έχουμε στόχο να δημιουργήσουμε ανέτειες και τυφλές συγκρούσεις με τον οποιονδήποτε. Η λογική δική μας δεν είναι να καμφθεί ο οποιοσδήποτε, είναι να κατανοήσει και η Εκκλησία αλλά και η κληρική ότι η συγκεκριμένη πρόταση συμφωνίας είναι προς το συμφέρον όλων μας. Παρακαλώ. Αυτός ο διάλογος που λέτε δεν έχει χρονικά όρια, να δηλαδή θέλω να πω. Όχι, από τη δική μας πλευρά, όπως σας είπα και εισαγωγικά, ούτε πιεζόμαστε, ούτε βιαζόμαστε. Είναι ιστορική σημασία η συμφωνία αυτή. Επομένως, για μας δεν έχει. Το βασικό νόημα δεν είναι ότι γίνει να γίνει γρήγορα. Το βασικό νόημα, ο βασικός στόχος, η βασική πολιτική επιδίωξη είναι να επιληθεί αυτή η ιστορική εκκρεμότητα. Μπροστά στα 80 χρόνια, τι θα μπορούσαν να είναι, 3 ή 4 μήνες. Παρακαλώ, κυρία Τζολέτο. Κύριε εκπρόσωπο, ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει μια αλλαγή στάσης ή πλεύσης της κυβέρνησης πάνω στο εκκλησιαστικό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί την Παρασκευή βγήκε μια ανακοίνωση που έλεγε ότι θα εκπονηθεί ένα σχέδιο νόμου άμεσα. Εσείς σήμερα μας είπατε εδώ ότι δεν βιαζόμαστε. Αλλά δεν μένω σε αυτό. Μένω στο ότι σήμερα ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Γαβρόγλου, σε συνέντευξή του είπε ότι έχουμε χρόνο μέχρι τις εκλογές. Ναι, και ποια είναι η ερώτηση? Θα γίνει άμεσα ή τελικά έχουμε χρόνο μέχρι τις εκλογές? Νομίζω ότι το έχω απαντήσει τουλάχιστον 4 φορές στις προηγούμενες ερωτήσεις. Δηλαδή, είπα ότι δεν βιαζόμαστε. Θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια του διαλόγου. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε όρους συνένεσης και συνεννόησης με την Εκκλησία της Ελλάδος. Συγγνώμη, άρα δεν ισχύει το άμεσα της ανακοίνωσης της Παρασκευής? Εντάξει, το άμεσα είναι ένας όρος αφαιρετικός, ο οποίος μπορεί να ερμηνευτεί από τον καθένα κατά το δοκούν. Παρακαλώ. Κύριε Περδικάρη. Δύο πράγματα επ' αυτού.
Το πρώτο είναι σε σχέση με το νομοσχέδιο, από τη στιγμή που υπάρχουν αντιδράσεις και από τον κυβερνητικό σας εταίρο, όταν έρθει αυτό στη Βουλή. Δεν συζητάμε τώρα το χρόνο. Από τη στιγμή που υπάρχουν αντιδράσεις και από τον κυβερνητικό σας εταίρο, αλλά και από την αντιπολίτευση, πώς είστε τόσο σίγουροι ότι θα συγκεντρώσετε την απαραίτητη πλειοψηφία? Και το δεύτερο είναι αν αυτό το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει και τα περί θρησκευτικής ουδετερότητας ή ξεκαθαρίζεται ότι αυτό το θέμα της θρησκευτικής ουδετερότητας αφορά μόνο τη συνταγματική αναθεώρηση. Πραγματικά δεν κατανοώ την ερώτηση ως προς το δεύτερο σκέλος της. Δηλαδή, η θρησκευτική ουδετερότητα είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά την καταχείρωση μιας συνταγματικής αρχής και αφορά αποκλειστικά και μόνο τη συνταγματική αναθεώρηση. Κανένας δεν έθεσε θέμα περίληψη σε ένα άσχετο νομοσχέδιο μιας άσχετης αρχής με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του εν λόγω νομοσχεδίου. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με την απαραίτητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, νομίζω ότι εφόσον καταλήξουμε με όρους συνεννόηση και κατανόηση με την Εκκλησία της Ελλάδος, συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία θα επιτύχει μια ευρύτατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Εξακολουθούμε να είμαστε εντός του θέματος της Εκκλησίας. Τότε νομίζω ότι η κυρία Τσικρίκα έχει το λόγο. Κύριε εκπρόσωπε, επιχειρεί η Τουρκία να προκαλέσει εκ νέου. Σήμερα το Μπαρμπαρός, συνοδευόμενο από 4 πολεμικά πλοία, μπήκε στο οικόπεδο 4 της ΑΟΣ. Και το ερώτημα είναι τι απαντάτε στην Τουρκία που βλέπουμε ότι επιμένει σε μια επιθετική στρατηγική και ακούμε και μια ρητορική εξίσου επιθετική από την πλευρά του κ. Ερντογάν. Αν φοβάστε κάποιο θερμό επεισόδιο, αν προσδοκούμε σε κάποια επέμβαση, παρέμβαση ξένου παράγοντα. Επέμβαση. Εννοώ σε κάποια σύσταση προς την Τουρκία. Ακούστε. Και επίσης σε τι φάση βρίσκεται το θέμα των διαπραγματεύσεων για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Ακούστε. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Κυπριακής ΑΟΣ, εμείς στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις, όπως το ίδιο πράττουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, την προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας να προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Από εκεί και πέρα έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η επιθετική στάση της Τουρκίας, αυτές οι ρητορικές εξάρσεις, σε επίπεδο πρακτικών δεν συμβάλλουν, δεν βοηθάνε, δεν δημιουργούν όρους καλής γειτονίας. Αντιθέτως, δημιουργούν περισσότερα εμπόδια, περισσότερα προβλήματα στην ανάγκη να υπάρξει ένας διπλωματικός, πολιτικός διάλογος για όλα τα εκκρεμή ζητήματα, αλλά και για την συνεννόηση μεταξύ όλων των χωρών στη γειτονιά μας. Η γνώμη μου είναι ότι η Τουρκία δεν επωφελείται από τον τρόπο με τον οποίο ασκεί την εξωτερική της πολιτική, αντιθέτως απομονώνεται όλο και περισσότερο διεθνώς. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η δική μας σύσταση, αν θέλετε, στον κύριο Ερντογάν είναι να ακολουθήσει το δρόμο της διπλωματίας, το δρόμο του διαλόγου, το δρόμο της συνεννόησης και με την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και με όλες τις υπόλοιπες χώρες στη γειτονιά μας, διότι αυτό τελικά θα καταλήξει να είναι υποφελία της Τουρκίας. Σε ό,τι αφορά το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Τουρκία, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Συνεχίζεται η συζήτηση σε επίπεδο διπλωματικό. Παρακαλώ. Μια διευκρίνηση θα ήθελα για τα της Εκκλησίας. Το λόγο. Εντάξει. Εντάξει. Ορίστε, κυρία Ζωμπά. Μια διευκρίνηση για τα της Εκκλησίας. Επειδή αναφερόμενος νωρίτερα... Είχε εξαντληθεί. Όχι, δεν είχε. Επειδή αναφερόμενος νωρίτερα σε προσλήψεις προγραμματισμένες ως υπό την έννοια της πολιτικής δέσμευσης της κυβέρνησης, είπατε αναξαρτήτως της πορείας της συμφωνίας. Και επίσης είπατε ότι δεν έχουμε στόχο τις τυφλές συγκρούσεις. Αναρωτιέμαι αν μέσα στο πλαίσιο της εξάντλησης των περιθωρίων του διαλόγου υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση να κάνει πίσω σε ό,τι αφορά την εκπεφρασμένη θέση της ότι οι κληρικοί δεν θα περιλαμβάνονται στην ενιαία αρχή πληρωμών. Σας είπα ότι κάνουμε διάλογο και προσπαθούμε να έρθουμε σε συνεννόηση με την Εκκλησία στη βάση της πρότασης συμφωνίας την οποία ανακοίνωσαν ο Πρωθυπουργός με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Αυτή είναι η πολιτική βούληση της κυβέρνησης, αυτή είναι και η πολιτική της επιδίωξης. Παρακαλώ, κυρία Μητσοπούλου. Σε σχέση με τη διαδικασία του διαλόγου, είπατε πριν ότι ο κύριος Γαβρόγλου θα συναντηθεί ακριβώς με ιεράρχες. Σε ποιο στάδιο θα αρχίσει να συντάσσεται το νομοσχέδιο? Στην πορεία δηλαδή θα συνδράμει αυτό το διάλογο και κάποια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, κοινή ή
Μόνο της κυβέρνησης. Νομίζω ότι, κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν γίνεται το πρώτο βήμα με τον κύκλο επαφών, τον οποίο θα εκκινήσει ο κύριος Γαβρόγλου κατόπιν της εντολής του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα να διευκρινίσουμε θέσεις, να αποσαφηνίσουμε καταστάσεις αλλά και προθέσεις από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης και να κάνουμε ακόμη πιο καθαρές τις δεσμεύσεις τις οποίες προβλέπει η συγκεκριμένη πρόταση συμφωνίας. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την συγγραφή του νομοσχεδίου, την προετοιμασία του νομοσχεδίου, αυτή είναι μια δουλειά την οποία οφείλει να φέρει σε πέραση η ελληνική κυβέρνηση και η οποία θα τεθεί φυσικά υπόψη και της Εκκλησίας. Ωστόσο, δεν μπορώ να σας προεξοφλήσω αυτή τη στιγμή το χρονοδιάγραμμα αυτής της επεξεργασίας. Παρακαλώ. Μισό λεπτό. Για το θέμα της Εκκλησίας, υπάρχει άλλη ερώτηση? Είπαμε ότι εκκινεί ένας κύκλος επαφών του κυρίου Γαβρόγλου με τον Αρχιεπίσκοπο, με τον Πατριάρχη, με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, αλλά και με τις Ιερείς Μητροπόλεις Δωδεκανήσου. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα είναι ζητήματα τα οποία οφείλει η Εκκλησία να επιλύσει στο εσωτερικό της και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προώθηση του διαλόγου και της συνεννόησης και με την ιεραρχία, αλλά και με τους κληρικούς. Παρακαλώ. Είδαμε χθες κάποιες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με μια σχολή κατασκόπων η οποία ενδέχεται να αναλάβει κιόλας η Ελλάδα. Μια σχολή κατασκόπων η οποία προέρχεται από την ίδρυσή της, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε να μας πείτε κάτι επ' αυτού? Ειλικρινά, με πιάνετε εξαπίνης. Δεν έχω κάποια ενημέρωση, δεν έχω δει καν το δημοσίευμα, δεν νομίζω ότι είναι άξιο σχολιασμού. Παρακαλώ, κυρία Κεχαγιά. Και στη συνέχεια, κύριος Κλαβδιάνος. Για τον προϋπολογισμό που κατατίθεται αύριο στην Επιτροπή, υπάρχει περίπτωση να περιλαμβάνει κάποια θετικά μέτρα τα οποία δεν έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ? Και τι λέτε για κάποιες πληροφορίες που λένε για μια δεύτερη έκθεση της Κομισιόν, η οποία θα έχει κάποια ναι μεν αλλά για την μεταμνημονιακή πορεία της χώρας? Δεύτερη έκθεση? Κάποιες πληροφορίες υπάρχουν για μια δεύτερη παράλληλη έκθεση που θα βγει αύριο. Δεν είναι σε γνώση μου κάτι τέτοιο. Σας είπα ότι η έκθεση της Κομισιόν, είμαι βέβαιος, με δεδομένο ότι είχαμε μια πάρα πολύ καλή τεκμηρίωση για τις θέσεις μας σε ό,τι αφορά ειδικά το μέτρο της περικοπής των συντάξεων, θα είναι σε θετική κατεύθυνση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα, νομίζω ότι ο προϋπολογισμός θα περιλαμβάνει ακριβώς τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, θα περιλαμβάνει τη μείωση του ένφια κατά 10% για το 2019, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που απροπό πρέπει να σας πω ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση θα ψηφιστεί την Πέμπτη στην Ελληνική Βουλή, καθώς περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο το οποίο συζητείται σήμερα. Θα περιλαμβάνει φυσικά το στεγαστικό επίδομα, το οποίο είναι ένα κρίσιμο μέτρο κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς με αυτό για πρώτη φορά το ελληνικό κράτος αποκτά επιτέλους στεγαστική πολιτική. Θα περιλαμβάνει το μέτρο της κατάργησης του φόρου επιτιδεύματος για τους αγρότες, τη μείωση 1% κατά 1% για την φορολογία των επιχειρήσεων, αλλά και όλα τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, τα οποία θα έχουν συνολικό κόστος περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανέφερα και εισαγωγικά. Κύριε Κλαβδιανέ. Έχει καθυστερήσει σε σχέση με πέρσι η καταβολή του κοινωνικού μερίσματος του 2018. Νομίζω πέρσι είχε ανακοινωθεί, όχι καταβολή, η ανακοίνωση του μάλλον. 13 Νοεμβρίου είχε ανακοινωθεί πέρσι, νομίζω. Δεν έχει σημασία αυτό. Το ύψος του κοινωνικού μερίσματος, δεν νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει τώρα κάποια εκτίμηση της κυβέρνησης για το εύρος μέσα στο οποίο θα κυμανθεί αυτό το ποσό και ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή σε σχέση με πέρσι? Ναι. Όπως έχουμε πει, η ανακοίνωση για το ακριβές ποσό του κοινωνικού μερίσματος θα γίνει όταν θα έχουμε απολύτως σαφή εικόνα για το υπερπλεώνασμα του 2018. Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια, η λογική μάλλον
των κριτηρίων θα είναι ακριβώς η ίδια με την περσινή, φυσικά με τις αναγκαίες διορθώσεις, καθώς θα πρέπει να γίνει μια επεξεργασία, μια μελέτη των φορολογικών δηλώσεων του προηγούμενου έτους για να μπορέσουμε να καταλήξουμε ακριβώς στο ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, στο ποιοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα. Ωστόσο, ως προς τη λογική των κριτηρίων θα είναι νομίζω η ίδια με την περσινή. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, είπατε ότι προεξοφλείτε την ακύρωση του μέτρου της μείωσης των συντάξεων. Προεξοφλείτε ότι αυτή είναι μια οριστική και αμετάκλητη συζήτηση. Θέλω να πω ότι δεν θα επανέλθει αυτή η συζήτηση μέσα στο 2019, τέτοια εποχή. Τι να σας πω, τα έχουμε συζητήσει αυτά δεκάδες φορές. Έχω απαντήσει δεκάδες φορές ότι η συζήτηση αφορά την κατάργηση και όχι την αναστολή του μέτρου. Επομένως, δεν έχει κανένα νόημα να επανερχόμαστε διαρκώς στα ίδια ερωτήματα. Εφόσον το μέτρο καταργηθεί, καταργείται. Δεν υπάρχει άλλη περαιτέρω. Επομένως, προεξοφλείτε τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, με συγχωρείτε, αλλά δεν κρίνεται από μένα και αυθαιρέτως. Κρίνεται από τις αναλογιστικές μελέτες, κρίνεται από τις σχετικές υπηρεσίες, κρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κρίνεται από εκείνους οι οποίοι έχουν την τεχνική γνώση αλλά και την δυνατότητα να κρίνουν για το αν και κατά πόσο το ασφαλιστικό σύστημα είναι βιώσιμο. Και πιστέψτε με, τα συμπεράσματα που έχουν βγει σε σχέση με το ασφαλιστικό σύστημα είναι ότι με την σημερινή κατάσταση πραγμάτων το ασφαλιστικό σύστημα είναι βιώσιμο τουλάχιστον μέχρι το 2060. Αυτό προβλέπουν οι αναλογιστικές μελέτες. Αυτό φαίνεται να δέχεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Eurogroup, καθώς όπως θα θυμάστε, πριν από λίγους μήνες ο ίδιος ο κύριος Εντένο, ο πρόεδρος του Eurogroup, είχε αναγνωρίσει ότι το μέτρο της περικοπής της προσωπικής διαφοράς που θα εφαρμοζόταν από 1η-1η του 2019 δεν είναι ένα διαρθρωτικό μέτρο, δηλαδή δεν σχετίζεται με τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά είναι ένα μέτρο δημοσιονομικού χαρακτήρα, δηλαδή επηρεάζει απλώς και μόνο τα δημόσια οικονομικά. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ο κύριος Κοντζιάς δήλωσε ότι έχει στείλει στην εισαγγελία διάφορες περιπτώσεις διπλωματών που έδιναν βίζα σε ασυνόδευτα παιδιά. Κάτι που, όπως είπε, ισοδυναμεί με εμπορία οργάνων. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κοντζιάς κάλλιστα έπραξε και έστειλε τις υποθέσεις αυτές στην δικαιοσύνη, η οποία από εκεί και πέρα ανέλαβε να πράξει τα δέοντα. Και από όσο ξέρω, ήδη κάποιες από αυτές τις υποθέσεις έχουν προχωρήσει και έχουν οδηγήσει και σε καταδίκες. Παρακαλώ. Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα που τις τελευταίες μέρες έχει προκαλέσει και κάποιες αντιδράσεις. Σας κατηγορεί η ηγεσία του κινήματος αλλαγής ότι επιχειρείτε να στήσετε ένα νέο 89 αξιοποιώντας διάφορες υποθέσεις που έρχονται είτε στο φως της δημοσιότητας, είτε πρόσφατα αυτή η είδηση σε σχέση με το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών του κυρίου Σιμίτη. Και παράλληλα, στις ίδιες καταγγελίες αναφέρεται ότι μέσα στην κυβέρνηση τη σημερινή, τη δική σας δηλαδή, υπάρχει ένα δίκτυο μαλλικών που σε συνεργασία πάντα με τη δική σας κυβέρνηση απεργάζεται όλα αυτά τα σχέδια κατασκοφάντησης του χώρου του κινήματος αλλαγής με πρώτο και καλύτερο κάποιον υπουργό της κυβέρνησης που τον χαρακτηρίζουν και Ρασπούτιν. Πώς απαντάτε, θα ήθελα να μου πείτε. Έχει πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η συζήτηση. Εγώ πρέπει να σας πω ότι ειδικά στο θέμα του πρώην Πρωθυπουργού στο οποίο αναφερθήκατε, από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης είναι δεδομένο ότι τηρείται μία στάση αρχών σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε ποινική υπόθεση. Το ζήτημα των πολιτικών ευθυνών, το ζήτημα της πολιτικής συζήτησης, το ζήτημα του πολιτικού καταλογισμού για όσα συνέβησαν στη χώρα τα προηγούμενα 40 χρόνια και οδήγησαν τελικά στη χρεοκοπία το 2010 είναι τελείως διαφορετικό. Το ζήτημα της ποινικής πορείας συγκεκριμένων υποθέσεων και των διαδικαστικών ενεργειών που κάνει η δικαιοσύνη όπως οφείλει να κάνει, καθώς όλοι οι πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, αν θυμάμαι καλά, έτσι ορίζει το Ελληνικό Σύνταγμα, είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά την ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Αφορά αποκλειστικά και μόνο την ελληνική δικαιοσύνη, η οποία πρέπει να προχωρήσει απερίσπαστη στο έργο της. Τώρα, από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω ότι όσοι μιλούν κάθε φορά για πολιτικές με αφορμή ενέργειες που κάνει η ελληνική δικαιοσύνη για πολιτικές διώξεις, σκευωρίες,
προσπάθειες πολιτικής ή ποινικής εξόντωσης αντιπάλων. Νομίζω ότι μιλούν περισσότερο για τον εαυτό τους και λιγότερο για την ελληνική κυβέρνηση. Με ποια έννοια σας το λέω αυτό? Με την έννοια που αποδίδεται με σαφήνεια από την έκφραση «κρίνουν εξιδίων τα λότρια». Μας λένε δηλαδή με λίγα λόγια ότι έτσι έμαθαν οι ίδιοι να πολιτεύονται όταν είχαν την πολιτική εξουσία. Δίνοντας εντολές στη δικαιοσύνη, στείνοντας πολιτικές σκευωρίες, στείνοντας ποινικές υποθέσεις, σε συνεργασία πιθανόν με κάποιους οι οποίοι είχαν, τους οποίους ήλεγχαν και τους οποίους ήθελαν να καθοδηγούν προς εκείνη την κατεύθυνση. Όλα τα υπόλοιπα, κατά τη γνώμη μου, είναι γελίες κατηγορίες, αναπόδεικτες κατηγορίες, οι οποίες επιχειρούν να συμψηφίσουν, να θολώσουν τα νερά, επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα, αν θέλετε, πέπλο που καλύπτει μια σειρά από ενέργειες των ίδιων των κυβερνήσεων του παλιού καθεστώτος, οι οποίες, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, οδήγησαν στη χρεοκοπία τη χώρα. Έχω ακούσει και αυτή την θεωρία περί του Ρασπούτιν, του υποτιθέμενου δικτύου καραμανλικών στο εσωτερικό της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία ήρθε στο προσκήνιο πάλι με αφορμή κάποια δημοσιεύματα τα οποία έκαναν λόγο για ένα βούλευμα δήθεν, το οποίο έλεγε ότι θα έπρεπε να έχει έρθει αμελητή στη Βουλή μία δικογραφία που αφορούσε τον νυν πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Μαρκογιαννάκη και, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Πολίδωρα. Θέλω να σας ενημερώσω ότι τέτοιο βούλευμα υπάρχει μόνο στη φαντασία του κινήματος αλλαγής που το επικαλείται. Κανένα διατακτικό, κανενός βουλεύματος δεν κάνει λόγο για οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια που θα όφιλε να έχει γίνει από την ελληνική δικαιοσύνη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα κι αν κάτι τέτοιο υπήρχε, θα αφορούσε αποκλειστικά και μόνο την ελληνική δικαιοσύνη και όχι την ελληνική κυβέρνηση. Αλλά παρόλα αυτά, το βούλευμα αυτό υφίσταται μόνο στη φαντασία του Κινάλ. Να σας θυμίσω και κάτι άλλα πράγματα, τα οποία έγιναν επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας και αφορούν το συγκεκριμένο βούλευμα. Στην Εξεταστική Επιτροπή που είχε γίνει το 2011, με διακομματική συμφωνία μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, είχε αποφασιστεί ότι στην περίπτωση των τριών αυτών πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι με τη βούλα του ίδιου του ΠΑΣΟΚ, δεν υφίσταται καμία ποινική ευθύνη. Επομένως, για ποιο λόγο έρχεται σήμερα το Κινάλ και κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση? Στη συνέχεια, επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας το 2014, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν διαβιβάστηκε στη Βουλή. Ξέρετε με ποιο σκεπτικό? Ότι η Εξεταστική Επιτροπή του 2011 έχει καταλήξει για το θέμα. Επομένως, τι ακριβώς ζητάει τώρα το κίνημα αλλαγής από την ελληνική κυβέρνηση? Ζητάει τα αρέστα για τις δικές του πολιτικές αποφάσεις, για τις δικές του, για τα δικά του πορίσματα των δικών του εξεταστικών επιτροπών? Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτή η συζήτηση φτάνει στα όρια της απόλυτης διαστρέβλωσης πραγματικότητας, της παραπλάνησης του ελληνικού λαού, και ακριβώς για αυτόν τον λόγο θα έπρεπε το κίνημα αλλαγής να είναι λίγο πιο προσεκτικό όταν αποδίδει στην κυβέρνηση πρόθεση για οποιαδήποτε πολιτική σκευωρία. Εμείς όλα αυτά τα ζητήματα τηρούμε στάση αρχών, τηρούμε στάση μη παρέμβαση στη δικαιοσύνη και την ίδια στιγμή την καλούμε να κάνει απερίσπαστη από τέτοιου είδους πολιτικές γελοιότητες το έργο της. Παρακαλώ. Γεια σας. Αναφέρεστε σε στάση αρχών της κυβέρνησης για ζητήματα που αφορούν τη δικαιοσύνη. Να σας πάω σε ένα ζήτημα λοιπόν που αφορά την ελληνική δικαιοσύνη και θέλω το σχόλιο σας. Τράπεζα Αττικής. Πόρισμα εσωτερικών υποθέσεων για τη συγκεκριμένη τράπεζα. Εδώ και πάνω από ένα έτος έχει κατατεθεί στην εισαγγελία. Το σχόλιο σας, γιατί δεν έχει προχωρήσει? Εγώ γιατί πρέπει να απολογηθώ για την εισαγγελία? Δεν σας λέω να απολογηθείτε. Λέω, η εισαγγελία οφείλει σε κάθε περίπτωση και για κάθε θέμα το οποίο τίθεται υπόψη της να κάνει τα νόμιμα και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα κάνει. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι έχουν κανένα νόημα να συζητούνται στο επίπεδο ενός μιας επίσημης ενημέρωσης του κυβερνητικού εκπροσώπου. Εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος της ελληνικής δικαιοσύνης, εγώ είμαι εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης. Παρακαλώ. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είδαμε σήμερα και ένα βίντεο που ανέβασε στην ιστοσελίδα του Πρωθυπουργός για το θέμα των παιδιών, αν γνωρίζετε για το θέμα που αναδεικνύει το Έθνος για το κολαστήριο, το πρώην ΠΙΚΠΑ στα Λεχενά,
για την οργάνωση που έχει βοηθήσει αυτά τα παιδιά και από ό,τι φαίνεται λίγη σύμβασή τους. Το παρακολουθείτε το θέμα, θα κάνετε κάτι γι' αυτό? Βεβαίως. Ακούστε, επειδή και σε αυτό το ζήτημα υπάρχουν κάποιες ανακρίβειες οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας, πρέπει να σας πω το εξής. Το 2015, όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, βρήκαμε μια κατάσταση στο συγκεκριμένο κατάστημα, στο ΠΙΚΠΑ των Λεχενών, η οποία ήταν πραγματικά δραματική, ήταν άθλια, ήταν απαράδεκτη για ένα κράτος στον 21ο αιώνα, για ένα οποιοδήποτε κράτος στον 21ο αιώνα. Υπήρχαν 51 φιλοξενούμενοι, εκ των οποίων οι 36 ήταν απολύτως καθυλωμένοι, καθώς ήταν άτομα με βαρύτατες αναπηρίες. Μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια, κάνοντας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τις απαραίτητες ενέργειες, καταφέραμε να απομακρύνουμε 30 άτομα από το καθεστώς της καθήλωσης, πάντοτε σε συνεργασία με μια διεθνώς αναγνωρισμένη οργάνωση, την ΛΟΥΜΟΣ, και σε συνεργασία με το αρμόδιο επιστημονικό συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή στο κατάστημα των Λεχενών δεν υπάρχει ούτε ένα παιδί το οποίο να βρίσκεται σε καθήλωση. Αντιθέτως, υπάρχουν 6 βαρύτατα ανάπηροι, οι οποίοι με βάση και τις οδηγίες που είχαμε από το επιστημονικό συμβούλιο έπρεπε να παραμείνουν καθυλωμένοι. Στις 8/11 του 2018 το επιστημονικό συμβούλιο πρότεινε την δημιουργία κάποιων soft rooms, 8/11 του 2018, κάποιων soft rooms, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών, όπως είναι και υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας. Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή από το Υπουργείο Εργασίας στις 15/11, δηλαδή σε μία ακριβώς εβδομάδα από την ημέρα που κατατέθηκε η πρόταση, και ήδη προχωρά η δημιουργία αυτών των soft rooms. Σε ό,τι δε αφορά τους υπαλλήλους, πρέπει να σας πω ότι είναι η δεύτερη φάση του προγράμματος το οποίο έχει ενεργοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση, και η οποία δεύτερη φάση περιλαμβάνει και την μόνιμη πρόσληψη των ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα με συμβάσεις. Δηλαδή, ο στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι οι άνθρωποι αυτοί πλέον να είναι μόνιμοι και να εργάζονται για το ελληνικό δημόσιο υποκαθεστώς δημοσίου υπαλλήλου, πράγμα το οποίο θα προχωρήσει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Παρακαλώ, κύριε Τσιγούρη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είστε σε θέση, με δεδομένο ότι υπάρχει υπάρξει και αλληλογραφία μεταξύ της μητέρας του Ζακ Κωστόπουλου και του Πρωθυπουργού, να μας δώσετε μια ημερομηνία εντός της οποίας θα έχει ολοκληρωθεί η έρευνα και θα υπάρχει σαφής εικόνα για το αν είχαμε υπερβολική σου αστυνομική βία κατά τη διάρκεια αυτής της θλιβερής ιστορίας. Κοιτάξτε, έχω δει τα δημοσιεύματα. Από ό,τι φαίνεται, οι τοξικολογικές εξετάσεις του Ζακ Κωστόπουλου, του αδικοχαμένου Ζακ Κωστόπουλου, ήταν καθαρές. Επομένως, κατέρευσε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα την οποία καλλιεργούσαν διάφορες αντιδραστικές, ακροδεξιές, κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, και νομίζω ότι με βάση τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, των ιατροδικαστικών εξετάσεων και με βάση τα πορίσματα των αρμόδιων αρχών, η υπόθεση, η διερεύνηση μάλλον αυτής της υπόθεσης θα προχωρήσει τάχιστα με την ευθύνη και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά και με τις απαραίτητες ενέργειες τις οποίες πρέπει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη. Ωστόσο, χρονοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας δώσω, δεν μπορώ να το προεξοφλήσω, ούτε να προκαταβάλω τις διαδικασίες των ερευνών. Αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.